ένα αυτοκίνητο με 350 άλογα και πίσω κίνηση στην Ελλάδα. Ναι. Δεν τρομάζει δηλαδή έναν λογικό άνθρωπο και τον βοηθάει να κάνει και κάτι παραπάνω. Και είναι αυτοκίνητο της παλιάς σχολής, δεν μας παίρνει, κοιτάει με το όνομά του πίσω. Σου θα έλεγα, μας θυμίζει δύο μελότσε, έτσι το πίσω κίνητο, έχει ένα, έτσι μια άβρα. Γιατί αυτό που είδα και εγώ, είναι λίγο μαλακό πίσω και στην αρχή δείχνει ότι θα πάρει διαστάσεις. Ναι. Αλλά το βοηθάει το μπουκέτο. Που τολμήσαν και φτιάξαν έτσι τόσο ιδιαίτερο αυτοκίνητο στη Ford και το τολμάνε κατά καιρούς και το κάνουν. Είναι από τους λίγους κατασκευαστές. Τολμήσαν καταρχήν στην εμφάνιση που με το καλημέρα σου λέει τι θα ακολουθήσει. Το πίσω μέρος που ξεφύγανε από το στήσιμο, το υποστροφικό, το πολύ καλό πέρασμα της δύναμης κάτω δεν δείχνει με τίποτα ότι έχει 300 άλογα από θέμα σπινιαρίσματος, grip traction δηλαδή. Το μοτέρ όμως φαίνεται ότι έχει άλογα. Είναι δυνατό μοτέρ, είναι απλωμένο, έχει πολύ ωραίο τιμόνι. Τα φρένα του είναι λίγο η αίσθηση, όχι τόσο η αποτελεσματικότητα, είναι λίγο το πεντάλ, λίγο μαλακό μερικές φορές. Και το σασμάν του δεν είναι στα κάτω, δεν είναι δηλαδή αντάξιο του της BMW. Ναι, της BMW και του στυλ του αυτοκίνητου. Και slick, πάει διάβολα. Ρυθμίσιμο, υπολογίσιμο, κάθε τι που ήταν να κάνει στο στόδιο. Είχα πάντα την αίσθηση ότι εκεί που σημάδευα εκεί να πήγαινε.